Ραφαήλ Ελευθερίου δίπλα μου, καλαθοσφαιριστής της Ανόρθωσης. Συγκλονιστικό το φινάλε, βρεθήκατε στη λάθος πλευρά σε αυτό το σημείο. Πες μας πώς ζήσατε εσείς αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πάρω λίγο να πάτε στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην ιστορία σας. Δεν δείξατε όμως ότι φέτος θα είστε ανταγωνιστές. Μιλήστε μας λίγο για το πώς είδατε αυτό το παιχνίδι και πώς θα εξελιχθεί η σεζόν κατά τη δική σου γνώμη. Φέτος η ομάδα έχει χτιστεί για πρωταγωνιστή. Από ό,τι είδατε, δεν ήρθαμε εδώ πέρα απλά για να παίξουμε το Super Cup. Ήρθαμε εδώ πέρα για να διεκδικήσουμε οι καταστάσεις. Είμαι εξαιρετικά περήφανος για την ομάδα μου. Έχουμε δουλέψει από τα μέσα Αυγούστου για να έρθουμε εδώ πέρα να διεκδικήσουμε αυτό το Super Cup. Δεν θα σας δώσω αυτό το παιχνίδι. Η ομάδα μου απέδειξε ότι είναι εδώ για να μείνει, είναι εδώ για να διεκδικήσει. Είμαι τόσο περήφανος για την ομάδα μου. Έχουμε γίνει μια ομάδα. Η Ανόρθωση είναι εδώ για να μείνει και πιστεύω ότι εντάξει, ήταν μια άτυχη στιγμή. Αυτό είναι το μπάσκετ. Αυτή είναι η ομορφιά του μπάσκετ. Τι να κάνουμε. Στους ομίλους του FIBA Euro Cup θα μπείτε. Θα προσπαθήσουμε. Από ό,τι φαίνεται έχουμε μια δύναμη εδώ πέρα. Μπορούμε να δώσουμε τα πάντα να μπούμε. Εγώ θα ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου που πάλεψαν, έδωσαν τα πάντα, τον κόσμο της Ανόρθωσης που είναι εδώ πέρα. Γιατί για αυτούς παίζουμε, για μια μόγωστο. Εντάξει. Οπότε θα ευχαριστήσω που ήρθαν να μας υποστηρίξουν.